Συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση που αφορά την παρουσίαση του ημερολογίου του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών για το 2013. Πριν μπω σε μια στοιχειώδη παρουσίαση αυτού του ημερολογίου, θέλω να κάνω μια ανακοίνωση γιατί αφορά κινητοποίηση των επόμενων ημερών και επειδή δεν υπάρχει άλλη διαδικασία στο ανάμεσο, πρέπει να την κάνω. Ίσως είναι σε όλες και όλους γνωστό ότι την Κυριακή τα Χαράματα έγινε μια πολύ άσχημη επίθεση σε ένα φοιτητικό πάρτι της Αριστερής Ενότητας στην κατάληψη της Σαμαδού 15, από ένα συνοθήλευμα που περιφέρεται στα Εξάρχεια, από πολλά άτομα, εντελώς απρόκλητο, με πολλή βία, πολλά χτυπήματα, πολλή χυδαιότητα. Δεν θέλω να κάνω καμία ενημέρωση γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Απλώς αυτό που θέλω να ανακοινώσω... Αυτό που θέλω να ανακοινώσω είναι ότι το Σάββατο στις 7 η ώρα, το Σάββατο αυτό δηλαδή, σε 3 μέρες, το στέκι μεταναστών, το δίκτυο και η αριστερή ενότητα φοιτητών που υπέστη την επίθεση, πραγματοποιούμε εδώ συγκέντρωση. Η ανακοίνωση που είναι και εδώ και σε κάποια αντίτυπα, μπορείτε να την πάρετε, θα έχει βγει σε εφημερίδα τείχου και αυτή την εφημερίδα τείχου θα την κολλήσουμε σε όλη την περιοχή των Εξαρχείων, πολλά άτομα. Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη, είναι ένα στοιχείο πολύ σοβαρό, δεν είναι της ώρας να αναλυθεί αυτό, έχουν γίνει συναντήσεις. Λέω για όσες και όσους θέλουν ότι αύριο 5η, 7 η ώρα θα υπάρχει εδώ συνάντηση για την οργάνωση της Σαββατιάτικης Παρέμβασης. Δεν είμαστε της λογικής του συμμοριακού πολέμου και των καταστροφών στα Εξάρχεια, δεν είμαστε όμως και της λογικής των καρπαζωής πρακτόρων και το να είμαστε ένας χώρος που οποιοδήποτε, είτε γιατί έχει ανέκφραστη αδρεναλίνη ή λίγο μυαλό ή πολύ κανιβαλισμό ή είναι υπό την επίρρεια χημίας, μπορεί να εκτονώνεται. Επομένως, η παρέμβαση του Σαββάτου θα έχει έναν ορισμένο χαρακτήρα, αποφασιστικό και μαχητικό. Δεν κάνουμε επιχειρήσεις σκούπα, δεν υφιστάμεθα και επιχειρήσεις σκούπα. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Όσοι θέλουν και να τη δούνε, εδώ είναι για να μην τώρα σπάσουμε την ήδη αργοπορημένη έναρξη της συζήτησής μας, μπορούν να τη δουν. Θα κάνω μια ερώτηση. Μπορείς, Στέλιο, αλλά δεν είναι η σημερινή. Οι άλλες συλλογικότητες από τα Εξάρχεια έχουν σήμερα ένα ραντεβού αυτή την ώρα στο αυτόνομο στέκι. Εντάξει. Επειδή υπάρχει και ένα διήμερο του Vox, μπορεί να έχουν μια ορισμένη συμμετοχή, αλλά όχι κανονική. Τώρα, ας πάμε στο θέμα για το οποίο συγκεντρωθήκαμε σήμερα. Εδώ και αρκετά χρόνια βγάζουμε κάθε χρόνο, αργά κάπως είναι αλήθεια, το ημερολόγιο του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών, προσπαθώντας σε κάθε ημερολόγιο, εκτός από το να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους, φίλους, συντρόφους και συντρόφισσες των φιλομεταναστευτικών και αντιρατσιστικών ιδεών, παράλληλα, ανάλογα με την συγκυρία, με την εποχή, να θέτουμε και κάποια ζητήματα. Το φετινό ημερολόγιο επελέγει να είναι αφιερωμένο στην κοινωνική αλληλεγγύη με κέντρο τους οικονομικούς και τους πολιτικούς πρόσφυγες. Όπως προφανώς γνωρίζετε, την τελευταία περίοδο
μετά την εκδήλωση της κρίσης και της μεγάλης επίθεσης, αναπτύσσεται ένας ολόκληρος γαλαξίας κινηματικών δομών και δικτύων έμπρακτης αλληλεγγύης. Σε όλη την Ελλάδα πια, όχι μόνο σε πόλεις, ακόμα και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, δημιουργούνται δομές και δίκτυα αλληλεγγύης. Και γιατί η φτώχεια και η εξαθλίωση απειλεί πολύ μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά και γιατί πολλοίς κόσμος πια, όχι η πλειοψηφία, αλλά πολλοίς κόσμος, θέλει μέσα από την έμπρακτη κοινωνική αλληλεγγύη να δοκιμάσει να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, να φύγει από μια γενική και αφηρημένη προπαγάνδα, να χαράξει δρόμους και περάσματα στήριξης του διπλανού μας και παράλληλα και κυρίως συνάντησης της αλληλεγγύης με την αυτοοργάνωση και την αντίσταση. Σε αυτή τη διαδικασία έπαιξε προδρομικό ρόλο όλη εκείνη η συνάντηση στεκιών, φεστιβάλ, σχολείων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, νομικής υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων που προηγήθηκαν 10 ή 15 χρόνια πριν από την εκδήλωση της κρίσης και της επίθεσης της τελευταίας τριετίας. Άρα λοιπόν η δική μας προσέγγιση σε αυτό το ημερολόγιο και από την άποψη των κειμένων και από την άποψη του φωτογραφικού υλικού είναι να δείξει αυτή την πορεία που πλησιάζει 25 χρόνια και τις τομές αυτής της πορείας ανάμεσα στο ντόπιο και στο αλλοδαπό στοιχείο, στους Έλληνες φτωχούς και στους αλλοδαπούς φτωχούς. Επειδή θέλω λίγο να παρουσιάζω, χωρίς να καθυστερήσω τη συζήτησή μας, θα σας πω, χωρίς να διαβάσω αποσπάσματα, αν και είχα κάνει μικρά αυτή την επιλογή, βλέπω ότι δεν θα ήταν χρήσιμο, ότι αυτό το ημερολόγιο είναι συγκροτημένο, ας το πούμε έτσι, σε 6 ενότητες. Η μία ενότητα επιγράφεται «Πατρίδα μας όλη γη» και αφορά τη διεθνιστική αλληλεγγύη σε λαούς, σε κινήματα, σε αγωνιστές και αγωνίστριες που από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα βρέθηκαν στο στόχαστρο των αντιπάλων, είτε ήταν ότι υπεριαλισμός, είτε ήταν χούντες, είτε ήταν κράτη έκτακτης ανάγκης και πάει λέγοντας. Για μας η διεθνιστική αλληλεγγύη και ο διεθνισμός είναι παράλληλα εξωτερικό αλλά και εσωτερικό στοιχείο. Δεν είμαστε απλά με τους καταπιεσμένους όταν είναι μακριά από μας, που πρέπει να είμαστε. Πρωτίστως και κυρίως είμαστε με τους καταπιεσμένους, εθνικές μειονότητες, κοινωνικές μειονότητες, οικονομικοί πολιτικοί πρόσφυγες και πάει λέγοντας, όταν είναι μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Γιατί ο διεθνισμός δεν είναι μια ασφαλής πολιτική, είναι μια ταξική πολιτική που λέει ότι ανεξάρτητα από εθνική προέλευση, χρώμα, θρησκεία κλπ. Κλπ. Οι από κάτω ενώνονται στη βάση των αναγκών και των συμφερόντων τους και παλεύουν για μια ζωή που να αξίζει σε όλους μας. Η δεύτερη ενότητα που επιγράφεται «Μετανάστες καλοδεχούμενοι» και έχει, η δεύτερη ενότητα λέω που επιγράφεται «Μετανάστες καλοδεχούμενοι» και είναι σκοπίμως για τις μέρες μας λίγο προκλητικό, γιατί οι μετανάστες δεν είναι καθόλου καλοδεχούμενοι. Με μία σύντομη, γιατί όλα είναι σύντομα, είναι ένα ημερολόγιο, δεν είναι μια μικρή εγκυκλοπαίδεια, έχει μια μικρή αφήγηση για να αποδείξει ότι η ξενοφοβία των καιρών της δεκαετίας του 90 αντιμετωπίστηκε, παλεύτηκε από ένα μικρό, πλην όμως εξωστρεφές και ρωμαλαίο κίνημα,
που πέτυχε νίκες, αλλά που σήμερα αντιμετωπίζει έναν αρκετά σκληρό και κρατικό αλλά και κοινωνικό ρατσισμό. Η τρίτη ενότητα είναι το περίφημον, το οποίο τόσο πολύ μας καταλογίζεται, όχι εσείς που είστε εδώ με αλφαγιώτα, το ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες. Ξέρετε, μας λένε πολλοί, μα είναι δυνατόν να λέτε ανοιχτά σύνορα, είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα μέτρο στο πόσοι θα έρθουνε. Εμείς, ξέρετε, έχουμε μια άλλη προσέγγιση, ότι η μετανάστευση και η προσφυγιά γεννιέται μέσα στους όρους του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού και υπεριαλισμού και δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα, αλλά πρωτίστως τις αιτίες, και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει πολιτική «δεν χωράνε άλλοι», παρά μόνο αν αυτή η πολιτική λέει περισσότερη Frontex, περισσότερη μπάτση, περισσότερα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ενδιάμεσες πολιτικές και με τον αστιφύλαξ και με τον χαροφύλαξ δεν υπάρχουν. Η τέταρτη ενότητα αφορά την αυτοοργάνωση των μεταναστών. Είναι μια πολύ μεγάλη, αντιφατική, πολλές φορές και λίγο λυπητερή ιστορία. Οι μετανάστες πολύ πριν η Ελλάδα γίνει χώρα υποδοχής και καλά μεταναστών, είχαν συλλόγους, κοινότητες και τα λοιπά, είτε συλλόγους προσφύγων, είτε κοινότητες μεταναστών με χαρακτηριστικά αλληλεγγύης ή εθνοπολιτισμικά. Εμείς θεωρούμε, και αυτό ήταν από τις κύριες αρχές του χώρου μας, του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών από τη δημιουργία του, ότι δεν παλεύουμε για τους μετανάστες, παλεύουμε με τους μετανάστες, μαζί. Δεν είναι απλό, διότι αν ήταν απλό και όλοι οι Έλληνες άνεργοι θα είχαν οργανωθεί και θα είχε γίνει κόλαση. Δεν είναι απλό, αλλά όταν οι άνθρωποι δεν αυτοορίζονται, δεν παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άλλοι, είτε είναι ευαίσθητοι, είτε σέβονται τα δικαιώματα, είτε, να κάνουν τη δουλειά για λογαριασμό τους. Η αυτοοργάνωση λοιπόν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ειδικά τη σήμερον ημέρα, είτε είναι αυτοοργάνωση σε εθνική βάση, είτε, πολύ προτιμότερο, σε βάση συλλόγων, ταξική και πολυεθνική. Βέβαια δεν διαλέγουμε εμείς το τι θα γίνει, απλά λέω τι προκρίνουμε. Η πέμπτη ενότητα, και αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα σας καθυστερήσω πολύ για την έξι, αφορά το θέμα του φασισμού. Δεν υπάρχει περίπτωση, εάν το κράτος δεν επέλεγε να παίξει το χαρτί του φασισμού, του ναζισμού, της Χρυσής Αυγής, αυτές οι ορδές να είχαν είτε στο εκλογικό είτε στο πρακτικό τρομοκρατικό επίπεδο την απήχηση που έχουν. Το κράτος επιλέγει να παίξει το χαρτί του φασισμού, όχι επειδή είναι φασιστικό κράτος, υπάρχει φασισμός στο κράτος, αλλά φασιστικό κράτος δεν έχουμε, γι' αυτό και μαζευόμαστε εδώ και συζητάμε, αλλά επιλέγει να παίξει το χαρτί του φασισμού, αφενός γιατί θέλει το φασισμό-ναζισμό ως λαγό, δηλαδή να βάζει πιο σκληρές αντιμεταναστευτικές και αυταρχικές ημερήσιες διατάξεις, ατζέντες, που συμπαρασύρουν το σύνολο και προλογίζουν χειρότερες μέρες, και από την άλλη μεριά θέλει το φασισμό πέρα από λαγό και ως άκρα για να εμφανίζεται το ίδιο ως διαιτητής και, ας το πούμε έτσι, εγγυητής της κοινωνικής ομαλότητας. Η τελευταία ενότητα είναι η αλληλεγγύη, είναι το όπλο μας. Εμείς με την αλληλεγγύη ιστορικά ως χώρος, είτε αφορούσε πολιτικούς κρατούμενους Έλληνες, αναρχικούς, 17 Νοέμβρη, άλλα πράγματα, είτε αφορούσε αγωνιστές, έχουμε έναν από αυτούς εδώ, τον Ενρίκο Μπιάνκο σήμερα, για τον οποίον τρέξαμε και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μην εκδοθεί τότε στην Ιταλία, τον Μοχάμετ Χαμπντάν που είναι ακόμα κρατούμενος στην Αμερική, άλλους, Παλαιστίνιους, αλλά η αλληλεγγύη ήταν για μας, πέρα από μία έκφραση, ας το πούμε έτσι, μιας αντίληψης για τη ζωή,
ότι δεν μπορούμε να είμαστε εμείς καλά όταν οι διπλανοί μας υποφέρουμε, δεν μπορούμε να προτείνουμε μια μνησίκακη προσέγγιση προνομίων όπου κάποιοι θα νομίζουν ότι είναι ασφαλείς πατώντας στην ανασφάλεια το πιο αδύνατον πάντα. Η αλληλεγγύη για μας ήταν και γενική πολιτική στάση, πάντα μαζί με την αντίσταση, μια περιγραφή του οράματος της κοινωνίας που έχουμε, του απελευθερωτικού, και παράλληλα μια καθημερινή σχέση. Μια σχέση που παλεύοντας για να αλλάξουμε τη ζωή, αλλάζουμε και εμείς οι ίδιοι. Γινόμαστε καλύτεροι ή, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι για να μην το προεξοφλούμε κιόλας. Αυτή είναι η λογική του ημερολογίου, δεν θα σας κουράσω άλλο. Θέλουμε η σημερινή μας συζήτηση να έχει το χαρακτήρα μιας ανταλλαγής απόψεων, ιδεών, ερωτημάτων ενδεχομένως, πάνω στο τι γίνεται σήμερα με το μεταναστευτικό, τι γίνεται με το προσφυγικό, πόσο αριστερά μπορούμε να είμαστε αν αποσιωπούμε τα δύσκολα θέματα και αρεσκόμαστε στα εύκολα, τα αγαπητά, τα δημοφιλή. Θέλουμε να κάνουμε μια τέτοια ανταλλαγή ιδεών. Τώρα θα μιλήσει η Γιάννα, η οποία θα σας παρουσιάσει, γιατί εγώ σας έκανα μια παρουσίαση του ημερολογίου, ας το πούμε έτσι, λίγο πώς είναι τα πράγματα με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό σήμερα στην Ελλάδα. Μην με κοιτάς με αυτό το βλέμμα απορίας. Λοιπόν, δυστυχώς δεν καταφέραμε. Μαζί με το ημερολόγιο θέλαμε σήμερα να είχαμε και ένα πολυπτυχάκι, το οποίο τυπώνεται, αλλά είμαστε και λίγο υπαρκτός σοσιαλισμός καμιά φορά. Πολλά πράγματα γίνονται, δεν τελειώνουν. Θα το έχουμε αύριο όμως, στο οποίο παρουσιάζει μια συνολική προσέγγιση για το μεταναστευτικό, μια περίληψη της οποίας θα σας παρουσιάσει η Γιάννα.